κάθε γωνιά της χώρας, σε κάθε πόλη, σε κάθε αγορά, ίδια είναι τα προβλήματα και μεγάλη αγωνία. Έχω εδώ και καιρό μιλήσει για την πιθανότητα να πάμε σε μια μεγάλη κοινωνική κρίση αν συνεχιστεί αυτή η ακρίβεια, η εσκροκέρδεια, αυτή η λαιλασία στο εισόδημα μικρών και μεσαίων παραγωγών, ανθρώπων του μόχθου και της δημιουργίας, μισθωτών και συνταξιούχων. Το ίδιο είδα και στην Πάτρα. Ταυτόχρονα όμως και μία αγανάκτηση που γίνεται από θυμός και οργή πολιτική πρωτοβουλία για αλλαγή, για διεκδίκηση. Είναι φανερό και το καταλαβαίνουν πια καταναλωτές, μικρομεσαίοι επαγγελματίες, τα νοικοκυριά, ο κόσμος που παίρνει τους λογαριασμούς, ότι εδώ και μήνες πληρώνει μια τρομακτική αύξηση στους λογαριασμούς, τη λεγόμενη ρήτρα αναπροσαρμογής, που είναι ρήτρα Μητσοτάκη. Και είναι ρήτρα Μητσοτάκη διότι οφείλεται στην ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ εν μέσω κρίσης ακρίβειας, οφείλεται στη βίαιη απολιγνητοποίηση, οφείλεται στην ιδεολειπτική αιμονή ότι δήθεν η αγορά αυτορυθμίζεται και μπορούμε να την αφήσουμε χωρίς κρατική παρέμβαση, χωρίς ελέγχους και ρύθμιση. Οφείλεται στην ατολμία να λάβει ουσιαστικά μέτρα στήριξης της κοινωνίας μπροστά σε μια πρωτοφανή κρίση, όπως τη μείωση του ειδικού πόρου κατανάλωσης, την αύξηση, τη μείωση του πόρου προς τέμενης αξίας και την αύξηση του κατώτατου μισθού που εδώ και χρόνια παραμένει παγωμένο. Ο ελληνικός λαός έχει κατανοήσει ότι αυτή η κυβέρνηση δεν θέλει και δεν μπορεί να σταθεί δίπλα στην πλειοψηφία της κοινωνίας που κοιμάζεται, λέει η Λατίνη. Εγώ σήμερα από εδώ, από την Πάτρα, θα πω κάτι που έχει ξαναϋποθεί, αλλά σήμερα βρίσκει την πραγματική του σημασία και αξία, είναι απολύτως κυριολεκτικό. Αν δεν αλλάξουμε, θα βουλιάξουμε. Η χώρα χρειάζεται επιγόντως αλλαγή πορείας, η κοινωνία χρειάζεται στήριγμα, χρειάζεται μια προοδευτική κυβέρνηση με κοινωνικό πρόσημο για να σώσει οτιδήποτε σώζει την ώρα και να ξεκινήσει το μεγάλο έργο της αμυκοδόμησης της κοινωνίας που σήμερα λέει Λατίνα.